Καλώ το να. Σε βγάζουμε σήμερα πιο νωρί λόγω του. Θα είμαστε μια ώρα, κατάλαβε λόγω τη συνέντευξη. Κινητή τηλεφωνία αυτή για την κατάσταση. Μην μου λε για κινητή τηλεφωνία, γιατί είμαι χωρί ίντερνετ σπίτι. Α, και το είμαι. Ένα φίλο μου χθε. Ναι. Δεν μπορούσε να δει τα παιχνίδια. Ω, ακόμα χειρότερα. Όχι, ναι, δεν μπορείς. Εγώ δορυφορική, δεν πιστεύω με το ίντερνετ για να δω παιχνίδια. Καλά έκανες. Ναι, ναι. Γιατί με το δορυφορική μπορείς να δεις και τα δύο παιχνίδια χθες. Τα είδα. Ιντερνετικά, προς η Κοσμοτέ, ιντερνετικά δεν σε αφήνει να δεις δύο μάτς. Ναι. Δορυφορικά μπορεί να το κάνεις. Ναι. Όχι, εγώ είδα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ ιντερνετικά και τον Ολυμπιακό δορυφορικά. Μας. Άκουγα τον Τζόχο για να καταλάβεις δηλαδή και έβλεπα το Θαναϊλάκι, δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα ήταν, τον πηγιόν. Ήταν λίγο μπερδεμένο, ναι. Λοιπόν, σ' ακούμε. Πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσω κάτι για τη συνέντευξη. Τι περιμένεις εσύ να ακούσεις από τη συνέντευξη, δυνητικά ας πούμε, ναι. Τι πρέπει να ακούσω και τι πρέπει να ακούσω ο κόσμος του Παναθηναϊκού, γιατί μια ιστορία αυτή η Αντώνη, η οποία έχει κουράσει. Να το πω έτσι κυριολεκτικά όπως συμβαίνει. Έχουν γίνει πάρα πολλές ενδείξεις τύπου τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουν δοθεί κάποια χρονοδιαγράμματα τα οποία δεν έχουν τηρηθεί. Και κάποια στιγμή ο κόσμος θέλει να ακούσει κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, άμα πάμε πάλι στην θεωρία ότι θα αρχίσουν τα έργα και θα είναι έτοιμο το γήπεδο το 2000, μπορεί να υπάρχει κάτι χειροπιαστό, δεν νομίζω θα γίνουμε πιο σοφοί. Εδώ πρέπει να έχει κάτι χειροπιαστό, δηλαδή να πει ο Δήμαρχος, ξέρω εγώ, σε ένα μήνα μπαίνουν οι μπουλντόζες μέσα και θα το δείτε. Ναι. Και αν δεν μπουν οι μπουλντόζες, ας πούμε, θα είμαι... Ή για μένα το πιο σημαντικό που πρέπει να γίνει αυτή τη φορά είναι να υπάρχει κάθε μήνα ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Βοτανικό. Εφόσον είναι έτοιμα τα έργα να αρχίσουν, δηλαδή εφόσον είναι έτοιμες οι μπουλντόζες να μπουν για να αρχίσουν να συνεχίσουν οι χωματερικές εργασίες και το Σεπτέμβριο να αρχίσει να ρίξει το γηπέδου, πρέπει ο Δήμος να δίνει κάθε μήνα μία ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ύπνο στο Βοτανικό. Διότι όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, ο κόσμος του Παναθηναϊκού με όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει από το 2010 έχει φάει μεγάλο παραμύθι, έχει φάει μεγάλο παπά, είναι έξαλλος με όλους αυτούς που τον έχουν κοροϊδεύσει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επειδή έχει ακούσει και υπουργούς να λένε πριν από τρία χρόνια, το 2024, ο Παναθηναϊκός ήταν στο σπίτι του και είμαστε το 2024 και δεν έχει μπει ούτε ένα τούβλο, καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται αυτή η ενημέρωση να είναι πλέον τακτική. Δεν θα πρέπει με έναν τρόπο να καθιερωθεί μία φορά το μήνα. Πιστεύω ότι σήμερα πρέπει να δεις ένα χρονοδιάγραμμα, δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, μας είπε ο κύριος Δούκας τελευταία φορά ότι θέλει λίγο να δει τα πράγματα πώς θα πάνε και όταν είναι έτοιμο να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα θα κάνει κάποιες δηλώσεις. Βεβαίως, πρέπει να πω εδώ ότι αυτή η σύνδεξη που έχει προκληθεί και από την... Τις επιστολές. Από τις επιστολές των μελών του Ραστέχνη που σου λέει εδώ τι γίνεται, πρέπει να μας ενημερώσετε. Γι' αυτό και θα είναι παρόν και ο πρόεδρος του Ραστέχνη. Ναι. Από όσο ξέρω θα είναι και η ΠΑΕΠΑΝ 20. Πάντως έχω ακούσει ότι γίνονται έργα στον Βοτανικό τον τελευταίο καιρό. Κάτι γίνεται. Γίνονται οι χωματερικές εργασίες οι οποίες είχαν διακοπεί επειδή δεν υπήρχε το budget. Είναι όλη αυτή η ιστορία που τσακώθηκαν ο πρώην με τον νέο δήμαρχο. Βρέθηκαν τα χρήματα και από τη στιγμή που βρέθηκαν τα χρήματα συνεχίζονται οι χωματερικές εργασίες. Και λογικά θα μπει μέσα οι εταιρείες που έχουν αναλάβει την ανέγερση του έργου για να γίνουν και πιο γρήγορα όλα αυτά για να τελειώσουν οι χωματερικές εργασίες. Αλλά αυτά πρέπει να τα πει κάποιος υπεύθυνα και να δώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να δούμε τελικά πού βαδίζουμε. Να δούμε τελικά τι θα γίνει με το γήπεδο του Ραστέχνη. Υπάρχει μια περιραίωσα φημολογία που λέει ότι υπάρχει μια ρήτρα. Ναι. Που αν οι εγκαταστάσεις της τέχνης δεν είναι έτοιμες στο τέλος του 2024, μπορεί ο Παναθηναϊκός να αποχωρήσει από το project. Δεν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει αυτό, αλλά πρέπει να το ακούσουμε υπεύθυνα, επίσημα από τους ανθρώπους των τέχνης. Επίσης, πρέπει να δούμε οριστικά τι θα γίνει με τη λεωφόρο. Ναι. Εκεί βεβαίως υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, έχει γίνει πλέον νόμος, έχει γραφτεί ότι η λεωφόρος θα πέσει, θα γκρεμιστεί μόνο όταν μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Έτσι. Αυτό το λέω επειδή τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια ανησυχία επειδή θα βγει άδεια κατεδάφιση της λεωφόρου. Και σου λέει πώς θα βγει άδεια κατεδάφιση της λεωφόρου αφού ακόμα δεν γίνει τίποτα με το Βοτανικό.
Αυτό νομίζω ότι είναι διαδικαστικό περισσότερο. Ναι, ναι, είναι για να μην αργούν πάλι μετά. Δηλαδή, μην έχουμε πάλι ιστορίες. Μπράβο, μπράβο. Ό,τι γραφειοκρατικό είναι πρέπει να τελειώνει τώρα. Ακριβώς. Με όλα. Γιατί δεν είναι ακριβώς. Μόνο τα γήπεδα. Ναι. Σε αυτά πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Τι γίνεται με την αναθεώρηση της άδειας. Ναι, λέμε ναι. ότι είναι ένα θέμα γραφειοκρατικό. Να μας πει συγκεκριμένα ο Δήμαρχος το που βαδίζουμε. Έτσι. Εντάξει, αυτά και μόνο να τοποθετηθεί που λες εσύ, θα έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη. Αλλιώς ναι. τι συνέντευξη να κάνει, ναι, αν δεν μπορεί να τοποθετηθεί. Αν αρχίσει να λέει ότι δεν μπορώ να σας πω, εντάξει, το προτιμώ το δεν μπορώ να σας πω από το να πει κάτι που θα τηρηθεί, αλλά τότε για ποιο λόγο να γίνει συνέντευξη τύπου. Νομίζω ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να πει συγκεκριμένα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένα πρόοπτο εν ώψη Λαμίας. Όχι, το απόγευμα υπάρχει προπόνηση. Το απόγευμα υπάρχει προπόνηση, να πω ότι είναι sold out το παιχνίδι του Αναγκαίου Λαμία. Διότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπήκαν στο viva.gr και πήραν εισιτήρια από αυτά που διέθετε η Λαμία. Νομίζω θα είναι γεμάτο ο φίλος του Παναθηναϊκού το γήπεδο, το οποίο χωράει 5.000. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη για τον Παναθηναϊκό το αυσία του κόσμου την Κυριακή. Θα παίζει ουσιαστικά σαν να παίζει εντός έδρας. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να αλλάξει το μυαλό των παικτών, διότι δίνουν ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ κρίσιμο. Ο Παναθηναϊκός για να έχει ενδιαφέρον για το μάτς Τετάρτης πρέπει να νικήσει τη Λαμία. Με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα και σε κακή ψυχολογία θα πάει στο τέρμα με την ΑΕΚ και μπορεί και να μην του φτάνει και η νίκη. Και είναι και μια ομάδα που έχει κάνει ζημιά φέτος, μια πολύ μεγάλη ζημιά στη Λεωφόρο και μια παραλίγο ζημιά στη Λαμία στο πρώτο γύρο που κέρδισε με ένα κόλπο του φόρου στο τέλος. Mm-hmm. Δεν έχω εικόνα για την καλά ακόμα, γιατί δεν έχει κάνει καμία δοκιμή. Έχω την αίσθηση και εκτιμάω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές. Πιστεύω θα πάει περίπου με το σχήμα που κέρδισε 3-1 τη Λαμία, άντε το μπορεί να κάνει μία-δύο αλλαγές, κυρίως αν προτιμήσει να παίξει με ένα διαφορετικό σχήμα, ένα διαφορετικό σύστημα, αλλά να επανέλθει στο 4-3-3 και να μην βάλει το 4-4-2. Μάλιστα, έγινε. Εντάξει, Αντώνη. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτά από τον Τάσο, και το ξαναλέω, η επικαιρότητα του.